Φίλους του Eurovision χθες με πολλούς επώνυμους να δίνουν το παρόν. Συγγνώμη για τη φωνή, αλλά είμαι κρυωμένη και παίρνω και αντιβίωση, οπότε θα μιλάω όσο πιο δυνατά μπορώ. Σουηδία είχε κρύο. Είχε κρύο και εγώ ήρθα από την Ελλάδα που είχε ζέστη, πήγα εκεί πέρα και νόμιζα ότι δεν πήρα και πολλά μπουφάν, οπότε την πάτησα. Πώς πήγαν οι πρόβες στη Σουηδία? Όλα πήγαν υπέροχα. Ο κύριος Φαγκενάκης βέβαια είπε κιόλας ότι μοιάζει το τραγούδι με το. Ότι είναι λίγο έτσι περίεργο για την Ελλάδα, είπε ότι μοιάζει και με το Αζερμπαϊτζάν. Εντάξει, εγώ εκπροσωπώ την Κύπρο, οπότε. Είπε κιόλας ότι δεν καταλαβαίνει γιατί εκπροσωπείς την Κύπρο. Είμαι Γερμανός, αλλά συμμετέχω με την Ρωσία και το τραγούδι μου το έχει γράψει ένας Έλληνας με χορογράφο τον Ιουγκοσλάβο. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν με απασχολεί καθόλου. Καθόλου. Είναι 3 λεπτά και είναι εξαισόλα γρήγορα. Είναι τα πιο κρίσιμα της καριέρας σου, θεωρείς? Όχι.